Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του επί σειρά ετών βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη και το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου η οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες, συνοδοιπόροι του στην πολιτική ζωή έδωσαν το παρόν στο ετήσιο μνημόσυνό του. Ανάμεσά τους και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας. Για έναν ακεραίο, αυθεντικό και γνήσιο σφακιανό μίλησε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Ο Μανούσος υπήρξε ένας αυθεντικός, ένας καθαρός, ένας γνήσιος, ένας ατόφιος, ένας παραδοσιακός σφακιανός, όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στη χάρη. Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησε ο Μανούσος Βολουδάκης για τη σύντροφο της ζωής του, Σέβια Μανατίδου και τα τρία παιδιά τους. Πολίτες που στήριξαν τον Μανούσο Βολουδάκη ως πολιτικό θα θυμούνται, όπως είπαν, μια προσωπικότητα με ήθος, ευγένεια και αλτρουισμό. Ένας χρόνος χωρίς τον Μανούσο, ένας χρόνος από τότε που μας άφησε, αλλά η παρουσία του κόσμου σήμερα νομίζω ότι μαρτυρά ότι θα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας, στις δικές μας και όλων των Χανιωτών. Ο Μανούσος Βολουδάκης έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 2023 μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο και ενώ συνέχιζε μέχρι τέλους να αγωνίζεται για θέματα των Χανίων.